Γεια σας. Ονομάζομαι Αποστολή Αξιρομερίσιου και είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Gestalt στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου. Σήμερα θα σας μιλήσω για το πένθος και την απώλεια στα παιδιά. Το πένθος και η απώλεια είναι φαινόμενα καθολικά που όλοι βιώνουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Ο κάθε άνθρωπος το βιώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο και αυτό εξαρτάται από την ηλικία του, τις εμπειρίες που έχει βιώσει, την κατάσταση στην οποία ζει, το είδος της απώλειας την οποία αντιμετωπίζει και φυσικά η ιδιοσυγκρασία του. Θα μπορούσαμε να πούμε το πένθος ότι είναι η αντίδραση σε ένα γεγονός το οποίο έχουμε νοηματοδοτήσει ως απώλεια και ουσιαστικά είναι οι γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές πλευρές αυτής της απώλειας. Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι όντως ο θάνατος ενός αγαπημένου μας προσώπου, το διαζύγιο, μια ασθένεια, αλλά φυσικά απώλεια είναι και οτιδήποτε για εμάς μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε χάσει κάτι, ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάτι που θα θέλαμε. Ακόμα λοιπόν και το ότι δεν έγινε ένα όνειρο ή ότι χάθηκε η ελπίδα μας. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί για τα παιδιά ένα πραγματικά οδυνηρό γεγονός στη ζωή τους και το αντιμετωπίζουν συνήθως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι ενήλικες. Κάποια παιδιά μπορεί να εσωτερικεύουν τον θυμό τους και να μην επεξεργάζονται το πένθος τους, άλλα να έχουν έντονα ξεσπάσματα στη συμπεριφορά τους, άλλα να χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τέχνη, είτε μέσα από χειροτεχνίες είτε ζωγραφιές, για να το εκδηλώσουν. Πώς αντιλαμβάνονται όμως το θάνατο τα παιδιά σε κάθε ηλικία? Συνήθως από τη βρεφική μέχρι την πρώτη παιδική ηλικία, μέχρι 3 περίπου ετών, τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται το θάνατο, καταλαβαίνουν όμως από την συμπεριφορά των εκείνων των προσώπων ότι κάτι έχει συμβεί. Και συνήθως μπορεί να είναι πιο ευερέθιστα ως προς τον ύπνο τους ή να αλλάζουν τις συνήθειες στο φαγητό τους. Περίπου από 3 έως 6 ετών, στην υπιακή δηλαδή ηλικία, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ότι έχουν αποχωριστεί ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και μάλιστα εδώ υπάρχει η λεγόμενη μαγική σκέψη. Μπορεί να θεωρούν ότι τα ίδια ευθύνονται για το θάνατο ενός προσώπου, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί να το ακούσουμε και να το επεξεργαστούμε αυτό το κομμάτι μαζί τους. Συνήθως σε αυτή την περίοδο μπορεί να υπάρχουν επαλυνδρομήσεις σε προηγούμενα στάδια, άρα το παιδί να εμφανίσει για παράδειγμα νυχτερινή ενούρηση ή να αρχίσει να πιπηλάει το δάχτυλό του. Στη σχολική ζωή, περίπου μέχρι 10-12 ετών, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ότι όντως ένας άνθρωπος από το περιβάλλον τους μπορεί να έχει πεθάνει. Ωστόσο, συνήθως νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι που αφορά στους άλλους. Σε αυτήν την ηλικία, αυτό που συνήθως συναντούμε σαν διαταραχές συμπεριφοράς είναι ευερεθιστότητα μεγαλύτερη, μιας και τα παιδιά είναι περίπου στην ηλικία της προεφηβείας, διαταραχές στην διάθεση και διαταραχές στη μάθηση. Τώρα όσον αφορά τους εφήβους, αυτοί σχεδόν όλοι είναι σε φάση που μπορούν να αντιληφθούν το θάνατο. Μπορεί να εμφανίζουν έντονες εκρήξεις θυμού ή να αντιμετωπίζουν το θάνατο με έναν πιο κοινικό τρόπο που μάλιστα κάνει τους άλλους πεθαίντες γύρω τους να νομίζουν ότι εκείνοι αδιαφορούν. Μπορεί να εμφανίσουν παραβατική ή προκλητική συμπεριφορά, διαταραχές έντονες στη διάθεση, έντονες μεταπτώσεις στο συναίσθημά τους ή και διατροφικές διαταραχές. Πώς όμως οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το πένθος? Πολύ συχνά οι γονείς ανησυχούν για τις ομολογουμένως φυσιολογικές αντιδράσεις, ωστόσο δύσκολες από την πλευρά των παιδιών. Είναι σημαντικό να επιτρέψουν στα παιδιά να εκδηλώσουν όλα τους τα συναισθήματα. Γιατί αν οι ίδιοι δεν είναι διαθέσιμοι με τον τρόπο τους και τη συμπεριφορά τους, τότε τα παιδιά θα εσωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, θα εκδηλώνουν άσχημες συμπεριφορές και έτσι δεν θα μπορέσουν να κλείσουν σωστά το λογαριασμό του θανάτου μέσα τους. Βασικός κανόνας στην αντιμετώπιση του πένθους των παιδιών είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και αυτό σημαίνει ανοιχτός διάλογος και αποφυγή ψεμάτων. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι γονείς όταν υπάρχει ένας θάνατος στην οικογένεια. Πολύ σημαντική ερώτηση είναι αν τα παιδιά επιτρέπεται να παρευρεθούν στην κηδεία ή σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες, για παράδειγμα στο μνημόσυνο ή σε κάψη νεκρών, ανάλογα βέβαια με τα πιστεύω της κάθε οικογένειας.
Και εδώ το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο είναι ο διάλογος. Ρωτάμε λοιπόν το παιδί πώς το ίδιο το σκέφτεται και αν το ίδιο έχει επιθυμία να παρευρεθεί σε κάποια από αυτές τις τελετές, εφόσον εξηγήσουμε βέβαια τι πρόκειται να συμβεί, ιδίως στα παιδιά πιο μικρής ηλικίας που μπορεί να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν. Όταν ο θάνατος συμβαίνει μέσα στην οικογένεια ή σε ένα προσφυλές και αγαπητό πρόσωπο, τότε δεν αποκλείουμε κανέναν από τα μέλη της οικογένειας και αυτό αφορά βέβαια και στα παιδιά. Επομένως λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του πρόσωπο. Άλλη ερώτηση που συνήθως έρχεται από την πλευρά των γονιών είναι το αν το παιδί τραυματιστεί από την απώλεια και δεν την ξεπεράσει ποτέ. Τα παιδιά η αλήθεια είναι ότι είναι ανθεκτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμφανίζουν διάφορες συμπεριφορές, συναισθήματα τα οποία είμαστε εκεί ως γονείς να δούμε, να παρατηρήσουμε, να λάβουμε υπόψη, να τα μοιραστούμε και να τα συζητήσουμε ανοιχτά με τα παιδιά μας. Επιπλέον, οι γονείς συχνά ρωτάνε αν χρειάζεται να προστατεύουμε τα παιδιά από τις απώλειες. Και η απάντηση είναι πως όχι. Αντιθέτως, στόχος είναι να μάθουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά για τις απώλειες, γιατί είναι κάτι με το οποίο θα έρχονται αντιμέτωπα σε όλη τους τη ζωή και χρειάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένα γι' αυτό. Από την πλευρά των παιδιών τώρα, συχνές ερωτήσεις είναι για παράδειγμα το πού πάει ένας αγαπημένος του άνθρωπος, για παράδειγμα ο παππούς ή η γιαγιά, όταν έχει πεθάνει. Εκεί λοιπόν φροντίζουμε να μιλάμε ανοιχτά. Δεν λέμε για παράδειγμα ότι έχει πάει στον ουρανό, διότι αυτό συνήθως δημιουργεί προσδοκίες από την πλευρά των γονιών, από την πλευρά των παιδιών, για το ότι ο αγαπημένος του μπορεί να επιστρέψει. Επιπλέον, αποφεύγουμε λέξεις όπως έφυγε ή χάθηκε ή θα ξαναγυρίσει. Χρησιμοποιούμε τη λέξη θάνατος και χρησιμοποιούμε την λέξη πέθανε. Κλειδί λοιπόν και εδώ είναι το να αποφεύγουμε τα ψέματα και να εμένουμε στην αληθινή επικοινωνία απέναντι στο παιδί σε όσα χρειάζεται να του μεταφέρουμε σε σχέση με τον θάνατο. Άλλη μια ερώτηση που συχνά κάνουν τα παιδιά είναι το «θα πεθάνεις κι εσύ». Πολλές φορές τα παιδιά όταν βιώνουν έναν θάνατο στην οικογένεια αγχώνονται για το αν θα τους εγκαταλείψουν και οι σημαντικοί άλλοι δικοί τους, για παράδειγμα η μητέρα ή ο πατέρας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται με ήρεμο τρόπο να εξηγήσουμε, για παράδειγμα δεν έχω κάτι σοβαρό και ελπίζω να είναι κάτι που θα αργήσει να γίνει, να προσπαθήσουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να καθησυχάσουμε τα παιδιά. Πώς λοιπόν ενημερώνουμε ένα παιδί? Καταρχάς δεν αποκρύπτουμε το γεγονός και μάλιστα το κάνουμε σε άμεσο χρόνο από τη στιγμή που συμβαίνει, διότι αν υπάρχει μεγάλο κενό τότε τα παιδιά μπερδεύονται, ιδίως τα πιο μικρές ηλικίες που δεν είναι σε θέση ακριβώς να αντιληφθούν τι συμβαίνει, μπερδεύονται λοιπόν, αισθάνονται σύγχυση και ανασφάλεια. Αν για παράδειγμα για καιρό δεν βλέπω τη γιαγιά μου ή τη θεία μου, τότε μπορεί να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με το που έχει πάει, τι συμβαίνει, να μπαίνουν διάφορες ιδέες στο μυαλό και αυτό να επηρεάζει και τη συναισθηματική μου κατάσταση και την συμπεριφορά μου. Επίσης δεν ωρεοποιούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όσο δυνηρή και να είναι, η αλήθεια είναι πως δεν αλλάζει. Μπορούμε να εξηγήσουμε μέσα από παραδείγματα τι μπορεί να συμβαίνει και στο σώμα κάποιου, για παράδειγμα ότι έχει σταματήσει να αναπνέει, έχει σταματήσει η καρδιά του να λειτουργεί, δεν μπορεί να σκέφτεται, δεν μπορεί πια να αισθάνεται. Είναι ωραίο σε πιο μικρά παιδιά να χρησιμοποιούμε και παραδείγματα μέσα από τη φύση. Για παράδειγμα, πως ένα φυτό αρχίζει να αναπτύσσεται και μετά χάνεται και επιστρέφει πάλι στο έδαφος. Επίσης, σημαντικό είναι να τονίζουμε στο παιδί ότι δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για αυτό που συνέβη. Συχνά, όταν ένας θάνατος έρχεται, για παράδειγμα, μετά από έναν καυγά που έχει συμβεί, τα παιδιά μετά για καιρό μπορεί να αναρωτιούνται αν τα ίδια έχουν φταίξει, που για παράδειγμα η γιαγιά ή ο μπαμπάς έχει πεθάνει και έχει φύγει από τη ζωή. Τονίζουμε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να είχε κάνει τίποτα το παιδί, αλλά και κανείς, για να αποτρέψει τον θάνατο που έχει έρθει. Πληροφορούμε επίσης το παιδί για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Διασφαλίζουμε λοιπόν το παιδί ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμά του ως έχει, την καθημερινότητά του και την κανονικότητά του, όχι αποκλείοντας όμως από αυτό όλη τη διεργασία του πένθους. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στο παιδί να συνδεθεί συναισθηματικά με ό,τι έχει συμβεί. Μάλιστα,
Είναι πολύ χρήσιμο κάποιες φορές να δούμε και φωτογραφίες, να ετοιμάσουμε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του θανόντα μαζί με το παιδί. Έτσι λοιπόν να δώσουμε στο παιδί την ευκαιρία να κρατήσει συναισθήματα, ωραίες στιγμές, ωραίες εικόνες και να του πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να κρατήσει στο μυαλό του και στην καρδιά του στιγμές με τον άνθρωπο που έχει φύγει από την ζωή. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που πραγματικά οι συμπεριφορές εκ μέρους των παιδιών είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμες και τότε οι γονείς χρειάζεται να απευθύνονται σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας προκειμένου να έχουν κάποια συμβουλευτική κατεύθυνση για το πώς να διαχειριστούν την άσχημη κατάσταση. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονικότητας, έντονα ξεσπάσματα θυμού, διαταραχές συμπεριφοράς ή διατροφικές διαταραχές και ύπνου, οι οποίες συνεχίζουν για πολύ μεγάλο χρόνο διάστημα, δεν ξεχνάμε να απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να βοηθήσουμε να επιληθεί όσο πιο σύντομα και καλύτερα γίνεται η άσχημη κατάσταση.